Στην οικογένειά του επιστρέφει ο 81χρονος από την Επισκοπή, ο οποίο πυροβόλησε διαρρήκτη που του επιτέθηκε στη διάρκεια συμπλοκή. Το απίστευτο περιστατικό εκτελήχθηκε το Μάιο με αφορμή ένα δοχείο με λάδι και είχε οδηγήσει στη φυλακή τον Υπερήλικα, ο οποίο μέσω της συνηγόρου του είχε καταθέσει αίτημα αποφυλάκηση από την πρώτη στιγμή. Όπω επιβεβαιώνει η κυρία Μπέρκη, η σχετική διάταξη έχει υπογραφεί από την αρμόδια ανακρίτρια και η πόρτα τη φυλακή ανοίγει για τον 81χρονο συνταξιούχο. Πράγματι, μετά την προφυλάκησή του, υπέβαλε αίτηση, η οποία και έγινε όλο προσφάτω δεχτή και η οποία τον αποφυλακίζει. Θεωρώ ότι ευθύ εξ αρχή ο άνθρωπο αυτό δεν, θα έπρεπε να έχει οδηγηθεί στι φυλακέ. Παρά τα αυτά, έγινε δεχτή η και αυτό, και για τον λόγο αυτό δηλώνουμε την ικανοποίησή μα. Ο ηλικιωμένο που βρέθηκε κατηγορούμενο έπεσε θύμα κλοπή από τον 36χρονο διαρρήκτη που άνοιξε την αποθήκη του σπιτιού του και πήρε μια ντενέκα μελάδη την οποία κουβαλούσε απροκάλυπτα στου δρόμου του χωριού. Όταν ο συνταξιούχο επέστρεψε στο σπίτι του, βρήκε την αποθήκη ανοιχτή και το λάδι άφαντο. Οι Γείτονε τον ενημέρωσαν ότι είδαν το 36χρονο που είναι σε σημασμένο για κλοπέ να φεύγει με το λάδι. Ο 81χρονο άρχισε να τον ψάχνει και λίγο παρακάτω τον εντόπισε, με τη συνάντηση ωστόσο να εξελίσσεται σε συμπλοκή. Φοβούμενο λοιπόν ο ηλικιωμένο ότι, ότι δεν κατάφερε έξω θα το κάνει μέσα, έκανε το λάθο προκειμένου να σώσει τη ζωή του. Εφόσον δεν υπήρχε άλλο τρόπο να αμυνθεί και δεν υπήρχε και άνθρωπο παρόλο που φώναζε βοήθεια, βοήθεια να τον βοηθήσει και αναγκάστηκε και πήρε την καραμπή, ένα δίκανο μάλλον που έχει εκεί πέρα να τον να το φοβερήσει, να τον τρομάξει, να πήγει όπως η πραγματικά έπηγε. Σύμφωνα με τον ηλικιωμένο, ο διαρρήκτης του επιτέθηκε και ο ίδιος τρομοκρατημένος πυροβόλησε για εκφοβισμό. Όμως τα σκάγια τραυμάτισαν σοβαρά τον 36χρονο, ο οποίος τράπηκε σε φυγή και κρύφτηκε εμόφυρτο σε μια οικοδομή, όπου τον εντόπισαν αργότερα οι συγχωριανοί του. Ο διαρρήκτη σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύτηκε στο παγνί και ο συνταξιούχος παρά του ισχυρισμού του ότι δεν είχε σκοπό να τον τραυματίσει, κατέληξε προσωρινά στη φυλακή. Υπάρχουν προβλήματα υγεία. Είναι ένα ηλικιωμένο άνθρωπο, 81 ετών. Υπάρχουν προβλήματα υγεία. Φυσικά δεν υπήρχε ανθρωποκτόνο δόλο και αυτό πράγματι είναι ένα στοιχείο στο οποίο εμένουμε στην αίτησή μα. Και είμαστε ικανοποιημένοι για την εξέλιξη αυτή. Η απόφαση για την αποφυλακισή του βασίζεται στα προβλήματα υγεία που αντιμετωπίζει ο 89χρονο, ενώ η κράτησή του αντικαταστάθηκε από περιοριστικού όρου, σκορπώντα ανακούφιση στην οικογένειά του που διαμαρτυρόταν έντονα, αφού ο διαρρήκτη είχε μείνει ελεύθερο ενώ ο ηλικιωμένο είχε προφυλακιστεί.